Εκδηλώσεις όπως η απόψινή είναι σημαντικές, καθώς δίνει την ευκαιρία στην κοινωνία των πολιτών να έρθει σε επαφή με μελλοντικά μέλη του πολιτικού συστήματος. Όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις θα έχει προσέξει ότι οι πρωτοβουλίες εξυγχρονισμού συχνά προσκρούν σε αντιστάσεις. Η πολιτική στο σύνολό της θα μπορούσε να αναχθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ διαφωνούντων μερών. Και κάθε άτομο, αλλά και κάθε ομάδα ατόμων, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντίθετες δυνάμεις. Η παρούσα κρίση αποτελεί ένα καταλύτη για να συγκρουστεί το παλιό με το νέο με έντονο τρόπο, καθώς ταυτότητες και ιερά τέρατα αμφισβητούνται. Έτσι, αναδύονται από τη μία αντιδραστικά ρεύματα εντός της κοινωνίας που προσπαθούν να κρατήσουν τα πράγματα όσο έχουν ή ακόμα και να γυρίσουν το ρολόι πίσω και από την άλλη προοδευτικά ρεύματα τα οποία προσπαθούν να εξυγχρονίσουν την κοινωνία. Εμείς στην Golden Youth παρατηρούμε με προσήμεια τις εξελίξεις και τους συμβιβασμούς ανάμεσα στα αντίπαλα δέη. Η ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική σύνεση και την επαναχώρηση είναι πάντοτε λεπτή. Θυμόμαστε πως στις 14 Απριλίου του 2015 ο κύριος Τσίπρας στην προεκλογική συνέντευξή του που απαντούσε σε ερωτήσεις που του έγιναν μέσω Twitter και παρά τις συνεδριακές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτώμενος για το αν θα συμπεριλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματικές δηλώσεις του νομοσχέδιο σχετικά με το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και την τεκνοθεσία, είπε ότι είναι δύσκολο θέμα, χρειάζεται διάλογος. Υπάρχουν αντιθέσεις και στην επιστημονική κοινότητα. Δεν θα το συμπεριλάβουμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Σε μια εποχή όπου οι ιερωμένοι της Εκκλησίας εκφράζουν δημόσια μίσος κάνοντας ψευδείς επικλήσεις στις επιστήμες και που το ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής έχει σταθερή παρουσία στη Βουλή, η προσήλωση στην ακρίβεια στο λόγο και στην αναφορά σε επιστημονικά γεγονότα είναι ζωτικής σημασίας. Ο χώρος της επιστήμης μέσω αρμόδιων οργανισμών όπως είναι ο Αμερικανικός Ψυχολογικός Σύλλογος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μεταξύ άλλων, έχουν στείλει μετά από δεκαετίες ερευνών ξεκάθαρο μήνυμα, καλώντας τον πολιτικό χώρο να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Πιο πρόσφατα παρατηρήσαμε τους στριγμούς στη Βουλή, όχι μόνο με τη ρητορική μίσου του βουλευτή των Ανέη Κατσίκη και της Χρυσής Αυγής, αλλά και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έφεραν αντιρρήσεις για τη συμπερίληψη των ομοφύλων ζευγαριών στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς. Θετικό σημείο τα αντανακλαστικά των 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που αιτήθηκαν την παραπομπή του Κατσίκη σε Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Ορισμένες από τις εσωκομματικές διαφωνίες που εκφράστηκαν πήγαζαν από μια πιο φαινομενικά τουλάχιστον καλοήθεια ανησυχία σχετικά με πιθανή άδικη μεταχείριση παιδιών με ανάδοχους γονείς ομόφυλα ζευγάρια. Φάνηκε όμως με ξεκάθαρο τρόπο δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι καλοήθεις ανησυχίες παραβλέπουν το σημαντικό γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τέτοιες οικογένειες αφού ως ατομικότητες ΛΟΑΤΚΙ άτομα μπορούν ήδη να τεκνοθετήσουν. Επιπλέον, ένα ευνομούμενο κράτος δεν μπορεί να περιορίζει τα δικαιώματα ορισμένων πολιτών του επειδή υπάρχουν κάποιοι που δεν σέβονται τους συνανθρώπους τους. Κύριο καθήκον λοιπόν της πολιτείας αναδεικνύεται η θέσπιση μέτρων που θα σιγουρεύουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι οικογένειές τους καλύπτονται θεσμικά ώστε να ασκούν τα δικαιώματά τους ως άνθρωποι και ως πολίτες απρόσκοπτα. Προσπερνώντας όμως την νομική και δικαιωματική πλευρά του ζητήματος, θα ήθελα να μιλήσω και για τη βιωματική του πλευρά ως νέο άτομο. Το ζήτημα της γονεϊκότητας είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στην Golden Youth. Παρά την κεντρικότητά του ως ζήτημα στο παραδοσιακό ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, για πολλά από εμάς μοιάζει αρκετά μακριά. Με τη συνειδητοποίηση του εαυτού μας έρχεται και ένας τεράστιος αγώνας για αποδοχή ήδη από τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής μας. Η ενέργεια και η δύναμη που χρειάζεται όλο αυτό μας απομακρύνει από την ιδέα της γονεϊκότητας, η οποία στα νέα άτομα μοιάζει ως και πολυτέλεια, σε αντίθεση με πολλά άλλα άτομα της ηλικίας μας. Αυτό που δεν είναι καθόλου μακριά όμως, είναι η αίσθηση της απαγόρευσης. Η αίσθηση ότι με το που καταλάβεις για σένα πράγματα, όπως η σεξουαλικότητα ή το φίλο σου, αρχίζεις να συνειδητοποιείς
ότι για να κάνεις οικογένεια θα πρέπει να παλέψεις 10 φορές περισσότερο από άλλα άτομα της ηλικίας σου και αν τελικά τα καταφέρεις. Οι γονείς και οι συγγενείς δε συνήθως δεν βοηθούν καθόλου, αναπαράγοντας αυτά που τους έχει μάθει η κοινωνία. Χρειάζεται πολύ εσωτερική δουλειά και θέληση για να το ξεπεράσεις αυτό. Ευτυχώς, η οικογένεια ουράνιο τόξο είναι απόδειξη ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό και μας δίνει ελπίδα. Όμως για πολλά από εμάς φαντάζει ακόμα ένα άπιαστο όνειρο. Και φυσικά τα προβλήματα δεν σταματάνε σε θεσμικό επίπεδο. Τα ποσοστά ανεργίας της νεολαίας, οι κοινωνικές διακρίσεις που δέχεται καθημερινά ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, τα τηλεοπτικά πάνελ γεμάτα πανελίστες που ξεχνούνται σε άνθρωπος, η εκκλησία στην οποία δίνεται διαρκώς τόσο σε κοινωνικό αλλά κυρίως σε θεσμικό επίπεδο η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή της δυνατότερα από κάθε άλλη και τόσα άλλα παραδείγματα αποτελούν απόδειξη για το ότι ο νέος ΛΟΑΤΚΙ άνθρωπος πρέπει να περάσει πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσει στο σημείο του να μπορεί να κάνει όνειρα για τη ζωή του. Πόσο μάλλον σχέδια για τη δημιουργία οικογένειας. Έχοντας αναφέρει τα προβλήματα που έχουν επιφέρει η θεσμική και κοινωνική απαγόρευση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στη γονεϊκότητα, θα ήθελα να κλείσω, κάνοντας αναφορά σε αυτά που μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αλλά και τα μέλη του, με στόχο την υποστήριξη της κοινότητάς μας όσον αφορά τη γονεϊκότητα. Σε θεσμικό επίπεδο τα πράγματα είναι σαφή. Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει αποφασιστικά στην πλήρη άρση των διακρίσεων με βάση τη σεξουαλικότητα και το φύλο όσον αφορά την τεκνοθεσία και την υποβοηθούμενη γονεϊκότητα. Όμως, το κοινωνικό επίπεδο είναι εξίσου σημαντικό. Καλούμε όλα τα άτομα που είστε εδώ να μας ακούτε και να μας βοηθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Να μιλήσετε στο περιβάλλον σας και να λειτουργήσετε ως πολλαπλασιαστές των φωνών μας. Να πιέσετε και εσείς την κυβέρνηση στο πλάι μας, ώστε να προχωρήσει το αίτημά μας για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά μας, στην αναγνώρισή μας και φυσικά στη γονεϊκότητα. Στην εποχή της κρίσης και της λιτότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόοδος τους αποτελούν μονόδρομο. Ευελπιστούμε ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς να σταθεί άξιος, έστω και τώρα, απέναντι στις δεσμεύσεις του, αποφασιστικά και άμεσα. Είμαστε στη διάθεσή σας για τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.